Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή για το περιφερειακό μας τηλεοπτικό σταθμό το γεγονός ότι φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή τον πρώην αρχηγό του ΓΕΘΑ, στρατηγό κύριο Μανούσο Παραγιουδάκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις που σχετίζονται με την αυξανόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας έναντι των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου. Στρατηγέ μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μαλούση. Σας ευχαριστούμε καταρχήν για την αποδοχή της προσκλήσεώς μας. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί οτιδήποτε μπορεί κανείς να κάνει έστω και λεκτικά για την ακριτική μας Θράκη είναι ανάγκη και επιτακτική να το κάνουμε. Να το κάνει. Αρχικά θα θέλαμε, στρατηγέ, να αξιολογήσετε την άποψη ότι έχουμε ποιοτική αναβάθμιση των προκλητικών διεκδικήσεων έναντι της Ελλάδος, η οποία και σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να είναι ανάλογα προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Τι λέτε εδώ? Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Όντως υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση και όχι μάλιστα θα λέγαμε ραγδαία αναβάθμιση. Mm-hmm. Είχαμε συνηθίσει σε ένα τακτικό τρόπο προκλήσεων και αμφισβητήσεων από την Τουρκία, από τη γείτονα χώρα, mm-hmm. Όπως συνηθίζουμε να τη λέμε. Όμως τελευταία έχουμε εξελίξει στην ποιότητα και στην αναβάθμιση των προκλήσεων που πράγματι εντυπωσιάζουν. Και να πω 2-3 μόνο χαρακτηριστικά, όπως ο εμβολισμός στα ίμια του σκάφους του λιμενικού του δικού μας, όπως στην Κύπρο τα γεγονότα, διότι αυτά τα συνδέουμε πλέον, τα θέματα που συμβαίνουν στην Κύπρο με την Ελλάδα, οι προκλήσεις δηλαδή, εκεί με το τεμάχιο 3 με τους Ιταλούς και την ΕΝΗ, αυτή την εταιρεία που mm-hmm. τους υποχρέωσαν τελικά με πολεμικό τρόπο να αποχωρήσουν mm-hmm. και οι καθημερινές παραβιάσεις που είναι προκλήσεις αυτές, όχι ότι τις συνηθίσαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει καταγράφονται ως καθημερινές διεκδικήσεις και ενοχλήσεις στον ελλαδικό χώρο. Yes. Επίσης, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι αναβαθμίστηκαν πολύ οι λεκτικές προκλήσεις, η ρητορική mm-hmm. δηλαδή του Ερντογκάν, αλλά όχι μόνο του Ερντογκάν, αλλά και του Πρωθυπουργού του Ιντιρίμ και της αντιπολίτευσης και των γκρίζων λύκων και των mm-hmm. μέσων ενημέρωσης, των πάντων δηλαδή, τα οποία βέβαια μιλούν για τις διεκδικήσεις της Τουρκίας και βέβαια όλα αυτά σε βάρος της χώρας μας. Μάλιστα. Τώρα, το δεύτερο σκέλος ερωτήσεως σας, αν είμαστε προετοιμασμένοι οι ένοπλες μας δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο, ναι, μπορώ να πω με πάσα πίστη, ας πούμε, και ότι είμαι μακριά από τις ένοπλες δυνάμεις mm-hmm. Αρκετά χρόνια τώρα, ότι είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, ακριβώς όπως το θέτετε εσείς. Και ίσως στην κουβέντα μας παρακάτω θα μπορώ να σας πω στοιχεία τα οποία μπορεί κανείς να πει πάνω στο θέμα της ετοιμότητάς μας για να αντιμετωπίσουμε κάθε ενδεχόμενο. Μάλιστα. Κύριε Στρατηγέ, είστε ένας από τους αρχιτέκτονες του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδος-Κύπρου, αλλά και της λειτουργικής διακλαδικότητας των ενόπλων δυνάμεων. Πιστεύετε ότι στις κρίσιμες μέρες που ζούμε χρειάζεται περαιτέρω αναβάθμιση των δύο παραπάνω αμυντικών σχεδιασμών του επί των ημερών σας είχαν τεθεί σε εφαρμογή? Ναι. Πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να κάνω δύο μικρές διορθώσεις στην ευγενική σας πρώτα απ' όλα προσαγόρευση σε ό,τι αφορά το κύριο στρατηγέ. Ξέρετε, λέμε κύριε Ναύαρχε, κύριε Πτέραρχε, οι στρατηγοί αποκαλούνται κατευθείαν στρατηγέ. Και για το ενιαίο αμυντικό δόγμα που είπατε, η ακρίβεια, η λεκτική είναι δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Και γιατί το τονίζω αυτό? Γιατί ενιαίος αμυντικός χώρος σημαίνει, το περιγράφω τώρα αν είχαμε και χάρτη, σημαίνει καστανιές, ρίζια, επάνω, Εύρος, mm-hmm. νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Καστελόριζο και Κύπρος. Αυτός είναι ο ενιαίος χώρος. Και έχουμε λοιπόν ένα δόγμα πάνω ένα αμυντικό δόγμα για τον ενιαίο αυτό χώρο. Είναι mm-hmm. πολύ σημαντικό αυτό που λέμε ποτέ να μην διασπαστεί. Mm-hmm. Διότι δεν ξέρω αν σκοπεύετε να με ρωτήσετε παρακάτω για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Mm-hmm. Με βάση το δόγμα αυτό, το ότι έχουμε μια συνέχεια των νησιών μας και των μικρονησίδων, τότε συνδέεται, έρχεται σε επαφή η ΑΟΣ της Ελλάδας με την ΑΟΣ της Κύπρου σε ένα μεγάλο μήκος, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό
για τα συμφέροντά μας και για τις επιδιώξεις μας φυσικά. Αλλά θα το δούμε παρακάτω. Βεβαίως. Τώρα, αυτό για το δόγμα. Το δόγμα τώρα πρέπει να το πω ότι ενώ είμαστε σε μια σημαντική κατάσταση και έξαρση του δόγματος την περίοδο που ας πούμε από το 1996 και μετά όπου οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου με τον αείμνηστο τον Κλειρίδη είχε μπει σε εφαρμογή το δόγμα αυτό. Βέβαια αυτό είναι ένα πολύ βαρύ και για τα οικονομικά αλλά και για τα σχέδια και για τους εξοπλισμούς θέμα. Ωστόσο ενώ λειτουργήσε και κάναμε εξαιρετικές ασκήσεις όπως Νικηφόρος με υλοποίηση του δόγματος και με μια μορφή πραγματικότητας που έχει εξάρει κατ' επανάληψη τα απομνημονεύματά του ο αείμνηστος Κλειρίδης λέω. Ωστόσο μετά περιέπεσε σε μια κατάσταση αδράνειας έως και λύθης θα έλεγα και ομολογώ, το είπα ας το πω έτσι προσωπικά, το έγραψα σε Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας και αντίστοιχο της Κύπρου, ότι δεν πράττουν καλά επιχειρησιακά για τα συμφέροντα, όχι ότι δεν ενδιαφέρονταν οι άνθρωποι για τα συμφέροντα των χωρών, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω γιατί δεν το έβλεπαν σωστά. Τώρα, το δόγμα αυτό αναζωπυρώνεται, ευτυχώς, ίσως με άλλο όνομα. Ωστόσο, το δόγμα αυτό ξαναπαίρνει την υπόσταση, διότι, αν το πούμε τώρα, de facto, είμαστε συνδεδεμένοι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η Ελλάδα, όπως βλέπουμε συνέχεια, πρωθυπουργό, υπουργό, πρόεδρος αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντιπολίτευση γενικά, όλος ο χώρος και στρατιωτική ηγεσία και πολιτική να είναι συνέχεια στην Κύπρο ως να είμαστε ένας χώρος. Γιατί είναι κοινά τα συμφέροντα. Άρα λοιπόν, αναζωπυρώνεται το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου και ελπίζω προσωπικά, αλλά και το ψάχνουμε αυτό. Και χαίρομαι που και εσείς το βάζετε αυτό από εκεί πάνω, γιατί σας αφορά και σας το δόγμα, τη Θράκη δηλαδή. Πιστεύω ότι τίθεται εκ των πραγμάτων σε ενέργεια. Και μάλιστα υπάρχει σκέψη, μια και το βάλατε. Δηλαδή θα ήταν λογικό να επεκταθεί, αφού έχουμε τέτοιες ωραίες πλέον συμμαχίες, ενεργειακές συμμαχίες, με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο, σημαντικές δυνάμεις, κάπως εχθρικές με την Τουρκία, όπου όμως συμπορευόμαστε στο ενεργειακό ζήτημα, νομίζω ότι θα μπορούσε αυτό το δόγμα να επεκταθεί και πιο πέρα και να δούμε μια ωραία και μεγάλη συμμαχία ακόμα και σε αμυντικά ζητήματα για να προστατεύσουμε το ενεργειακό μας ζήτημα που είναι σημαντικό και για την Κύπρο και για την Ελλάδα αλλά προπάντων για την Ευρώπη στην οποία ανήκουν και Κύπρος και Ελλάδα. Τώρα, θέσατε και ένα δεύτερο θέμα, τη διακλαδικότητα. Αγγίξατε δύο καυτά θέματα. Ναι, αυτό απασχολούσε και απασχολεί τις ένοπλες δυνάμεις. Στην περίοδο που ήμουν εγώ, αλλά και προκατοχή μου, το προσπαθήσαμε. Και η πολιτική ηγεσία ήταν συνεπή σε αυτό, το είχαν αντιληφθεί όλοι, το βλέπαμε όλοι. Παρακολουθούσαμε βέβαια και τα δόγματα συμμάχων στρατών, τα δόγματα που υπάρχουν στο ΝΑΤΟ, που είμαστε ενταγμένοι στο ΝΑΤΟ και παρακολουθούμε όλες τις ασκήσεις του, βλέπαμε ότι ήταν αναγκαίο. Ξέρετε, εμείς σε ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουμε μια μακρά ιστορία αγώνων, όπου παλιότερα λόγω της φύσεως των κλάδων αυτών έκαναν πολλές φορές ανεξάρτητους αγώνες. Αν πάμε στους Βαλκανικούς, που είχαμε βέβαια ελάχιστα αεροπορία, αλλά το ναυτικό, ο περίφημος Αβέροφ που υπάρχει ακόμα. Και άλλα. Είχε αποκτηθεί λοιπόν για 100 και πλέον χρόνια μια νοοτροπία αυτόνομης δράσεως. Τούτο όμως στα σημερινά δεδομένα, αλλά και στα προ 50 ετών, αλλά προπάντων στα σημερινά δεδομένα, δεν πρέπει να ισχύει καθόλου. Και νομίζω ότι τόσο εμείς παλιότερα, πριν 20 χρόνια, όσο και τώρα αγωνίζονται γι' αυτό, και πρέπει να σας πω, είμαι κατατοπισμένος γι' αυτό, ότι και πιθανόν σας πω και σε άλλα σημεία κατοπισμένος, ξέρετε, κάθε χρόνο ή δύο φορές το χρόνο καλούνε τους επίτιμους αρχηγούς ή οι αντίστοιχοι μας οι ενεργοί αρχηγοί και μας ενημερώνουν επί γενικών θεμάτων και επί όσων μπορούν να πούνε. Μπορώ λοιπόν να πω ότι η διακλαδικότητα που αφορούσε έτσι την πρόοδο των ενόπλων δυνάμεων των ελληνικών είναι σε καλό δρόμο και το βλέπουμε και με τις ασκήσεις που γίνονται κάθε τόσο, που είναι διακλαδικές όλες οι ασκήσεις. Μάλιστα. Αυτά είχα να πω γι' αυτό. Ωραία. Είστε από τους πρώτους και δυστυχώς επαληθευτήκατε όταν δηλώσατε προημερών ότι αφού οι Τούρκοι δεν παρέδωσαν τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς εντός 24 ωρών θα έχουμε εμπλοκή. Πώς βλέπετε την εξέλιξη αυτής
της υπόθεσης. Ναι. Ξέρετε, μου θυμίζετε πράγματι αυτό που είπα την ίδια την πρώτη μέρα που έτυχε κάπου να μιλούμε. Ήταν ένα ξάφνιασμα, αλλά λογικά δεν θα έπρεπε να είναι ξάφνιασμα αυτό. Έπρεπε να περιμένουμε μια συνέχεια. Βέβαια, νιώθουμε ισχυροί στον Εύρο και ίσως δεν είχαμε πάρει τόσα μέτρα όσα θα έπρεπε, γνωρίζοντας ότι οι Τούρκοι είναι Τούρκοι. Εγώ μιλώ σαν στρατιωτικός τώρα, δεν έχω δηλαδή να κάνω πολιτικές υπεκφυγές για να φανώ ή να μην φανώ αρεστός. Ναι. Οι Τούρκοι τους ξέρουμε, πάντα υπολογίζαμε στην πονηριά τους, ακόμα και όταν είμαστε πολύ ισχυροί όπως είμαστε στην περιοχή εκεί. Ωστόσο, με παγαπονιά ας πούμε συνέλαβαν τους δυο αυτούς στρατιωτικούς, τον ανθιπολογαγό της σχολής Ευελπίδων και τον μόνιμο αυτό τον ΕΠΟΠ Λοχία, που ήταν εμπειρότατος και μάλιστα ήταν και από αυτά τα μέρη. Δεν ήταν λοιπόν τυχαίο το γεγονός σύλληψής τους. Εκείνο όμως που συνηθίζεται για χρόνια τώρα, αυτό εφαρμοζόταν από τότε που ήμουν λοχαγός στο Δημότυχο, μετά διοικητής μονάδας, υποδιοικητής, αλλά και ως σωματάρχης εκεί. Η πρακτική ήταν ότι αυτά, δηλαδή μπορείς να μπεις λίγα μέτρα μέσα, πολύ περισσότερο όταν οι συνθήκες είναι τόσο άσχημες όπως ήταν τότε με χιόνι, που η νοητή γραμμή των σύνορων, αν δεν είσαι κοντά στις πυραμιδούλες που προσδιορίζουν τα σύνορα, εύκολα μπαίνεις από εδώ ή από εκεί. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι την είχαν στημένη με ειδικές δυνάμεις, εξακολουθώ να το λέω αυτό, και συνέλαβαν τους στρατιώτες μας, τους στρατιωτικούς μας, γιατί στόχευαν δυστυχώς σε αυτό που βλέπουμε τώρα, σε αυτό που είπε χθες ο Ερντογκάν. Τότε λοιπόν είπα εγώ ότι αφού δεν επέστρεψαν με τη συνήθη πρακτική ετών το ίδιο απόγευμα ή την επόμενη, είπα τη λέξη μπλέξαμε δυστυχώς και όντως έχουμε μπλέξει. Είδαμε χθες, θα είδατε, θα ακούσατε κι εσείς μετά τη Βάρνα, ο Ερντογκάν δήλωσε περίπου ότι εμείς θα ανταλλάξουμε αυτούς με τους 8 δικούς μας. Πράγμα βέβαια απαράδεκτο, άσχετο, που δεν έχει καμία ούτε νομική ούτε ηθική ούτε βέβαια βάση έτσι, πολιτισμού ή στρατιωτικών δεδομένων. Ναι, η εξέλιξή της θα είναι δυστυχώς, και λυπούμε να το πω, όχι ευχάριστη, γιατί αφού δηλώνει ο ίδιος ο Ερντογκάν ότι θέλει ανταλλαγή, τότε οποιοσδήποτε όρος και αν μπει για αυτούς τους ανθρώπους, είτε ομήρους τους πούμε, είτε εγώ τους λέω βέβαια και έτσι, είναι κρατούμενοι σε φυλακές υψίστης ασφαλείας, που εμείς σε παρόμοια ή και χειρότερα περιστατικά τους πιάνανε οι δικοί μας, τους πρυπιόντουσαν, τους κερνούσανε, τους βέβαια τους κάνανε την πρώτη ανάκριση που πρέπει να γίνει, τους ψάχνανε κτλ. Και μετά τους παραδίδαμε με μια μορφή, θα έλεγα και έτσι, τυπική, δηλαδή ερχόντουσαν από απέναντι, τους παραλάβαναν και τελειώναμε εκεί τα θέματα. Τώρα λοιπόν φαίνεται, αφού σε ένα μήνα, ήδη κλείνουμε 29 μέρες, είναι φοβερό αυτό, έχουμε πρόβλημα, και το ότι τάχα ο Ερντογκάν, που γνωρίζουμε πόσους δικαστικούς έχει στη φυλακή, έχει λοιπόν πει για να νομίζει ότι θα, με το κράτος δικαίου που η δημοκρατία μας έχει, νομίζει ότι είπε λοιπόν ότι είναι στα χέρια των δικαστικών. Λέτε και εκεί δεν θα επηρεαστούν οι δικαστικοί από το τι θέλει ο Σουλτάνος, όπως τον αποκαλούν όλοι. Άρα λοιπόν δεν είμαι αισιόδοξος για την εξέλιξη, αλλά πάλι πάντα υπολογίζω ότι μια δύναμη μεγάλη σαν τους Τούρκους, που θέλουν τουλάχιστον να προβάλλονται μεγάλη δύναμη, είναι πιθανό να κάνει μια χειρονομία για να μας δείξει «Να, εγώ τι κάνω, ενώ εσείς δεν το κάνετε αυτό». Πάντα με όφελος βέβαια. Ναι, ναι. Αλλά πρέπει να πούμε ότι αυτά ελέγξαν και στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας, στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που έχουν οι Τούρκοι, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Μάλιστα. Αυτά είχα να πω. Πόσο ισχυρό βλέπετε το τέταρτο σώμα στρατού σε σχέση με την επιχειρησιακή του ετοιμότητα και αποτρεπτική του ικανότητα έναντι της τουρκικής στρατιάς στην αντίπερα όχθη του Εύρου? Ναι. Μην με παραξηγήσετε αν πω έτσι πατριωτικά ότι το Δέλτα Σώμα είναι παντοδύναμο και ο λόγος ότι το υπηρέτησα 3 χρόνια. Το γνωρίζουμε και εμείς. Και ως διοικητής και σε μικρότερους βαθμούς. Το λέω όμως με τα λόγου γνώσεως. Το Δέλτα Σώμα είναι μια τεράστια πολεμική μηχανή, είναι θα έλεγα παντοδύναμο, μπορεί να διεξαγάγει επιχειρήσεις όχι μόνο για το λόγο που έχει ταχθεί, δηλαδή την άμυνα της Θράκης και της πατρίδας μας, αλλά μπορεί και παραπέρα. Έχω γνώση από τον ΝΑΤΟ ως αρχηγός, γιατί θα είχα πολύ συχνή επικοινωνία σταθερά σχεδόν κάθε μήνα, ότι το Δέλτα Σώμα στρατού λογίζεται ως μια από τις ισχυρότερες και τις καλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις στο ΝΑΤΟ. Βέβαια, απέναντί μας, το λέτε σωστά, η τουρκική στρατιά είναι η πρώτη τουρκική στρατιά, είναι η δεύτερη νομίζω μετά τους Αμερικάνους μεγάλη δύναμη στο ΝΑΤΟ. Τούτο όμως δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει,
σημαίνει πολλά μάλλον, ότι έχουμε μια τεράστια δύναμη απέναντί μας, την πρώτη στρατεία, αλλά έχουμε και το δεύτερο σώμα στρατού. Το οποίο λέω, όχι μόνο είναι τόσο ισχυρό όσο περιέγραψα, αλλά πλεονεκτεί της πρώτης στρατείας ως προς το γεγονός ότι πρώτον, ως αποστολή έχει την άμυνα. Έτσι βέβαια την αποτροπή, αλλά την άμυνα. Δεύτερον και σπουδαιότερο, έχει το ισχυρό κόλλημα του ευλογημένου Εύρου. Έτσι. Αν εξαιρέσουμε το Καράγατς, που και εκεί έχουμε τα ναρκοπαίδια μας και όλα αυτά και ισχυρές δυνάμεις πάντοτε. Έχουμε την αμυντική μας οργάνωση, που είναι από τις σοβαρότερες αμυντικές οργανώσεις που υπάρχουν σε εδάφη που αναμένουν εχθρό. Έχουμε λοιπόν πολλά πλεονεκτήματα. Άρα το Δέλτα Σώμα Στρατού ήταν και είναι πανίσχυρο, ικανό να αντιμετωπίσει την πρώτη στρατιά, τη μεγάλη αυτή τουρκική δύναμη, και θα έλεγα ότι καθώς έχει αυτές τις δυνατότητες, λειτουργεί μέσα στο εθνικό μας δόγμα, το αποτρεπτικό δόγμα, δηλαδή είμαι ισχυρός και σκέψου πολύ καλά αν επιχειρήσεις να κάνεις κάτι σπουδαίο, λέμε στον αντίπαλο. Και το σκέφτονται, σας διαβεβαιώνω, πολύ καλά οι Τούρκοι. Τώρα, η ατιμία, επιτρέψτε μου τη λέξη, πρώην στρατιωτικός είμαι, δεν βρίσκω λέξεις έτσι εκλεπτισμένες. Όχι. Η ατιμία που έπραξαν. Να συλλάβουν δύο παιδιά, δεν στέκει όρος αυτός, δύο, εν πάση περιπτώσει, στρατιωτικούς, που έκαναν τη στοιχειώδη, τη γνωστή περιπολία, όχι για να κάνουν πόλεμο. Οι περίπολοι εκεί και οι τουρκικοί δεν έχουν τέτοια αποστολή. Έχουν την επίβλεψη, αυτά που κάνουν, δηλαδή προσδιορίζουν τα σύνορα και αυτά τα πράγματα. Θα έλεγα λοιπόν είναι ντροπή προς ένα δυνατό, όπως είναι η πρώτη στρατιά, να ασχοληθεί με δύο στρατιωτικούς Έλληνες, οι οποίοι κρατούσαν τα απλά όπλα. Όπλα. Είναι δηλαδή, αυτό θα έλεγα ένας γενναίος δεν θα το έκανε ποτέ. Εγώ αν ήμουν στο Μαδί και σας λέω, μου θύμισαν μετά τα γεγονότα πρώην στρατιωτικοί που τους είχα στη μεραρχία, στις μεραρχίες μπροστά στα ξερχίες. Μα δεν θυμάστε, μου έλεγαν στρατηγία, δεν θυμάστε τότε που συλλάβαμε τους τάδε και τάδε. Είχαμε, σας λέω, έτσι για να το θυμηθεί ο κόσμος. Συλλάβαμε κάποτε, συνέλαβε ο διοικητής 12ης μεραρχία, να πω και το όνομα, Παπαδόπουλος Σταύρος, ένας γενναίος στρατηγός. Συνέλαβε δύο λοχαγούς και ένα δόκιμο στα όρια εκεί στον Εύρο, σε βάρκα μέσα, οι οποίοι μάλιστα κάνανε κατασκοπία, είχαν χάρτες. Τους συνέλαβε, με ρώτησε τι κάνουμε τώρα και είπα αυτά που συνηθίζουμε να κάνουμε με την πρακτική, δεν θα ξεφύγουμε. Αφού τους πήραν πληροφορίες, τους πήραν τους χάρτες, τους πήραν αυτά που έπρεπε και κυρίως ανάκριση βέβαια, τους επιστρέψαμε τιμητικά σε εισαγωγικά από τη γέφυρα των Γήπων, τους παρέλαβαν αυτοί, άλλο τι κάνανε οι Τούρκοι σε αυτούς. Αυτή ήταν η πρακτική και πάρα πολλά άλλα τέτοια επεισόδια. Μια παντοδύναμη λοιπόν πρώτη στρατεία εξαντλεί τις δυνάμεις της τώρα και δεν μπορεί να πει του Προέδρου της, που είναι άρχη των ενόπλων δυνάμεων, ότι είναι ντροπή για μια στρατεία να συλλαμβάνει δύο άοπλους στην ουσία και ειρηνικούς, εκτελώντας ειρηνική αποστολή, στρατιωτικούς στα σύνορα. Εμείς αυτό θα λέγαμε στον Πρόεδρό μας που άρχισε των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αν συνέβαινε δηλαδή και έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Αλλά είναι εξειδωτημένο το Δέλτα Σώμα Στρατού να χειρίζεται αυτά τα θέματα με μια πρακτική την οποία κρατάει τόσο καιρό, και αυτό και ξαφνιαστήκαμε με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Εσείς στρατηγέ διατελέσατε διοικητής τότε μεταξύ των ετών 1993-1996 στο Δέλτα, στο Τέταρτο Σώμα Στρατού, και βέβαια λόγω και της εμπειρίας σας. Θέλετε να μας πείτε αν είναι όντως τόσο ισχυρό όσο επί των ημερών σας? Ναι, κοιτάξτε, μίλησα λίγο πριν έτσι. Ναι, τα είπατε λιγάκι. Ναι, όμως μπορώ να πω, κοιτάξτε, ο στρατός εξελίσσεται και ενισχύεται. Τότε μας έλειπαν κάποια πράγματα, αλλά είχαμε τη δύναμη, είχαμε την τόλμη. Από τότε συμπληρώθηκαν πάρα πολλά. Σκεφτείτε ότι πέρασαν πάνω από 20 χρόνια. Γνωρίζω πολύ καλά ότι έχουν εξοπλιστεί ό,τι καλό παίρναμε από το πολεμικό μας υλικό, πήγαινε στο Δέλτα Σώμα Στρατού. Έχει εξοπλιστεί με υπερσύγχρονα μέσα, για τα οποία γνωρίζει πολύ καλά η Τουρκία τι δυνατότητες έχουμε. Να πω μόνο τους MLRS και τους ATACAMS, που είναι MLRS είναι πολλαπλή πύραυλη εκτοξευτές υπερσύγχρονοι, όπου αυτοί φτάνουν 40 και 50 χιλιόμετρα βεληνικές. Όμως οι ATACAMS που παραγγείλαμε και πήραμε μετά φτάνουν 150 χιλιόμετρα. Αυτό το ξέρουν οι Τούρκοι και ξέρουν ότι μπορούμε να προσβάλλουμε όλους τους σταθμούς διοικήσεων και τα στρατηγεία που έχουν στην απέναντί μας πλευρά. Είπα ένα παράδειγμα. Αφήνω τα Leopard, τα άρματα τα οποία
έχουμε εμείς εκεί που δεν έχουν οι Τούρκοι. Άλλο αν στο Αφρίν κάνουν με γερμανικά άρματα τώρα τις επιχειρήσεις. Ό,τι θέλετε, ραντάρ και τα λοιπά. Είμαστε απάτσι. Είναι μια τεράστια, λέω, δύναμη ενισχυμένη και θα έλεγα χωρίς συζήτηση. Ότι είναι πολύ καλύτερα τώρα το ΔΣ σώμα στρατού. Βέβαια, όχι ότι δεν εξοπλίζεται καλά και η απέντη στρατιά, αυτά πάνε μαζί, ανάλογα, αλλά το ΔΣ σώμα είναι ισχυρότερο. Και πρέπει να σας πω ότι εξακολουθεί το ΔΣ σώμα του στρατού να έχει προσωπικό, αυτό είναι το προσόν μας το μεγάλο, το έμψυχο υλικό, οι στρατιώτες μας, τα στελέχη μας, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Αλλά να προσθέσω και κάτι. Γιατί τότε εγώ τη νύχτα των ημείων ήμουν ακόμα σωματάρχης. Και όπως τα ξέρετε, κινηθήκαμε, κάναμε επιστράτευση με, από εκεί ντόπιους, να σας πω ονόματα, Φωτιάδης, Νίκος, πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι ήδη εκεί, διοίκησαν εκεί μονάδες, ταξιαρχίες, μεραρχίες και το σώμα στρατού διοικήθηκε από ανθρώπους που είναι από εκεί και μένουν εκεί πέρα. Όλοι αυτοί λοιπόν, όλα δείχνουν ότι το ΔΣ του ήταν ισχυρό και είναι ισχυρό και βέβαια βελτιώνεται συνεχώς. Μάλιστα. Πώς κρίνετε την υπάρχουσα ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας αλλά και το αξιόμαχο του στελεχειακού δυναμικού μας? Ναι, ξέρετε, θα μπορούσα να μην απαντήσω. Όπου θέλετε μπορείτε να απαντήσετε στη στρατηγία μου, όπου ναι, θεωρείτε ακούστε ότι δεν όμως, πρέπει. Μου δίνετε μια ευκαιρία όμως να πω και ότι δεν περιμένουν από μένα ούτε εγκόμια, ούτε κριτική σκληρή, ας πούμε, ή που να τους απαξιώνει. Ωστόσο, είμαι σε θέση να γνωρίζω, και αυτό γιατί επειδή έμεινα πολλά χρόνια στην ανώτατη ηγεσία των όπλων δυνάμεων, τους γνωρίζω όλους. Ας πούμε, τον αρχηγό του ΓΙΑΘΑ τον είχα πλωτάρχη, ταγματάρχη δηλαδή. Τον είναι αρχηγό του ΓΕΣ, τον είχα ταγματάρχη, αντισταματάρχη, υπασπιστή του αείμνηστου Στεφανόπουλου, του Προέδρου. Τους ξέρω λοιπόν πάρα πολύ καλά, γιατί για να τους στέλνουμε σε κάποιες θέσεις περνούσαν από ανώτατα συμβούλια κτλ. Είναι λοιπόν εξαίρετοι όλοι ανεξαιρέτως. Και οι τέσσερις, οι τρεις της αρχηγής. Νομίζω και ελπίζω και βλέπω ότι με τέτοια ηγεσία οι ένοπλες δυνάμεις υλοποιούν, μπορούν να υλοποιήσουν το δόγμα μας το αποτρεπτικό. Τώρα, επειδή λέτε και για στελεχειακό δυναμικό, εννοείται προφανώς όλα τα στελέχη. Ναι, νομίζω ότι παράγουμε είτε στις σχολές ευελπίδων και τα λοιπά, τις παραγωγικές δοκίμων ή κάρων, είτε στις σχολές αντίστοιχες υπαξιωματικών, είτε οι θεσμοί που έχουμε όλοι πενταετούς ή ΕΠΟΠ και τα λοιπά. Παράγουμε στελέχη ικανότατα να οδηγήσουν τους καλούς μας στρατιώτες, που γίνονται καλοί. Εγώ προσωπικά που σας μιλάω δεν πιστεύω που μας λένε όλοι τα παιδιά της καφετέριας τι θα κάνουν και τα λοιπά. Τα ίμια της νύχτας όταν εκεί στο ΔΣ σώμα κινητοποιηθήκανε, ναι. Αυτά τα παιδιά έγραψαν, τι να σας πω, όταν με κάλεσαν κάτω τους είπα ότι με 15 υπό το 0 θερμοκρασία ήραν τις νάρκες στα ναρκοπαίδια που είχαμε για να περάσουν τα άρματα, φόρτωσαν πυρομαχικά και είχαμε και επιδημία γρίπης με 60% στα κρεβάτια. Έλεγα και λέω έτσι να το ακούσουν όλοι και ευχαριστώ που την ευκαιρία που μου δίνετε να γυρίσω τόσα χρόνια πίσω, αλλά αυτό τιμά τα παιδιά μας και τον Έλληνα, ότι δεν έμεινε ούτε ένα στο κρεβάτι. Τρέξαν όλα να φορτώνουν από αυτές τις δυσμενείς συνθήκες το πολεμικό μας υλικό, να κινήσουν το πολεμικό υλικό και να είμαστε πανέτοιμοι εκείνο το βράδυ. Άλλο πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα, έτσι. Αλλά τότε είμαστε. Άρα λοιπόν έχουμε και άρτιο, πολύ καλό στελεχειακό δυναμικό. Μάλιστα. Στρατηγέ, θα ήταν παρακινδυνευμένο να σας ζητήσουμε μια πρόβλεψη. Πιστεύετε ότι θα προβεί τελικά η τουρκική πλευρά έστω και σε περιορισμένη εμβέλεια ένοπλη σύγκρουση και ποια πιστεύετε ότι θα είναι η αντίδραση των ενόπλων δυνάμεων? Ναι, κοιτάξτε, είναι όντως παρακινδυνευμένο να κάνω εγώ μια τέτοια πρόβλεψη. Ωστόσο, κοιτάξτε, οι αναλύσεις που κάνει ο καθένας, αν μάλιστα έχει κάποια εμπειρία και αν παρακολουθεί τα γεγονότα, ναι, προσωπικά, είναι προσωπική άποψή μου, νομίζω ότι, γιατί προφανώς εννοείται σύγκρουση, έτσι, δεν είναι δυνατόν να γίνει μια ένοπλη σύγκρουση. Και το λέω γιατί, διότι δεν τολμούν οι Τούρκοι να κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι. Ίσως είναι μεγάλος λόγος, ίσως αν με ακούσουν, που θα ακούσουν, προκαλεί, αλλά κοιτάξτε, πολλοί και συμπατριώτες μας τώρα
καθώς είδανε τις επιτυχίες του στη Συρία, στη Αφρίν, λένε μα είναι δυνατή, ξέρετε, αστεία πράγματα, το ξέρουν όλοι. Στη Συρία τους τρώσανε δυστυχώς οι φίλοι μας και σύμμαχοί μας. Φίλοι οι Ρώσοι, σύμμαχοι οι Αμερικάνοι, τους τρώσανε χαλιά και περάσανε. Και τους άφησαν να περάσουν από την απαγορευμένη αεροπορική ζώνη. Δηλαδή να έχουν τα υπερσύγχρονα αεροπλάνα τους να βομβαρδίζουν άοπλους ή πελταστές, όπως λέω, με σφενδόνες είναι οι Κούρδοι. Ναι. Οι Κούρδοι. Και όμως πάλεψαν δύο γεμάτους μήνες οι Τούρκοι για να μπορέσουν να καταλάβουν αυτή την πόλη. Δεν είναι λοιπόν στρατός να τον φοβόμαστε με την έννοια αυτή. Ξέρουν οι Τούρκοι τι κάνουν, πολύ καλά ξέρουν και ξέρουν πώς να προσέχουν. Δεν είναι λοιπόν εύκολο να έρθουν σε μια μεγάλου επίπεδου σύγκρουση ή τέλος πάντων αντιπαλότητα. Το ξέρουν αυτό. Εκείνο όμως θα μπορούσα να πω με την ερώτησή σας είναι ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ένα ατύχημα, όπως είπε και ο Πάγια το πρέσβης ο Αμερικάνος, που κάτι θα ξέρει ή θα ακούει, ή ένα θερμό επεισόδιο μιας μορφής σημείων. Αυτό δεν μπορούμε. Και αυτό θα είναι σίγουρα υπερσχεδιασμένο, καλά σχεδιασμένο, θα προέρχεται από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας τους, θα είναι δουλεμένο και θα είναι σκοπευμένο. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε ότι ζητούν οι Τούρκοι από χρόνια τώρα, από τότε που μας μιλάνε για γκρίζες ζώνες, η αμφισβήτηση της συνθήκης Λοζάνης ή της Συμφωνίας 47. Δηλαδή, τους βλέπουμε να μας δημιουργούν μια κατάσταση για να μας καθίσουν σε τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αυτό τους συμφέρει, διότι εμείς, όπως πολύ σωστά καθημερινά ο πρόεδρος Δημοκρατίας λέγει και εκφράζει νομίζω τη λογική μας, τη λογική όλων, ότι δεν έχουμε κανένα θέμα να συζητήσουμε. Η συνθήκη της Λοζάνης και οι αλληλένδετες με αυτήν συμφωνίες που έγιναν για την παρούσα κατάσταση είναι τόσο καθαρές που δεν χρειάζονται κανένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Οι Τούρκοι το βάζουν αυτό και το ξαναβάζουν μέσα στη σημαντική όντως προπαγάνδα τους, ώστε να εκλειφθεί ότι όντως έχουν δίκιο και ότι πρέπει να κάτσουμε σε τραπέζι διαπραγματεύσεων. Επειδή το διεθνές δίκαιο δεν αφήνει τέτοια περιθώρια και το ερμηνεύει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και βέβαια τα υπουργεία μας εξωτερικών και οι διπλωμάτες μας, γι' αυτό ενδεχομένως να θέλουν να δημιουργήσουν ένα επεισόδιο όπου καθίστε να τα βρείτε τώρα. Και βλέπουμε τι ίσες αποστάσεις παίρνουν, λέω και πάλι, οι σύμμαχοί μας και οι φίλοι μας πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Και γι' αυτό νομίζω οι ένοπλες μας δυνάμεις, γιατί αν θυμούμε με ρωτήσατε η αντίδραση των όπλων. Ναι, η αντίδραση των όπλων δυνάμεών μας δεν μπορώ να πω, ούτε γνωρίζω, αλλά η χθεσινή άσκηση που θα ακούσατε πυρπολιτής ήταν ένα δείγμα τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα, τι ετοιμότητες έχει, τόσο που τρόμαξα. Δηλαδή, εχθές έγινε μια δοκιμή, μια άσκηση, αλλά ήταν έκτακτη άσκηση. Και αυτές είναι οι καλές, γιατί βλέπουμε τις πραγματικότητές μας, τα προβλήματά μας. Και γι' αυτό γίνονται. Όχι μόνο να λέμε ωραία η άσκηση, αλλά τι προβλήματα αντιμετωπίσαμε. Αυτό ανησύχησε, σας λέω, το είδαμε και στα μέσα σήμερα, στα μίμια της Τουρκίας. Ανησύχησε εξαιρετικά τους Τούρκους. Τόσο που λέγανε ότι κάναμε σχέδιο ανακαταλήψεως, λέει, τον Ήμια, σχέδια ανακαταλήψεως άλλων νησιών, φαρμακονησίου κτλ. Σημαίνει ότι τους απασχόλησε. Yes. Λοιπόν, οι ένοπλες μας δυνάμεις, άλλωστε δεν το λέω εγώ σαν στρατιωτικός, θα μπορούσα να πω και υπερβολές στρατιωτικής μορφής, το λέει η πολιτική μας ηγεσία. Και όταν λέω πολιτική ηγεσία, δεν εννοώ μόνο την κυβέρνηση, έτσι, που είναι βέβαια αποκλειστικά υπεύθυνη για ό,τι γίνει ή ό,τι δεν γίνει ενώ θα έπρεπε να γίνει. Βλέπω ότι κοινός παρανομαστής όλης της πολιτικής μας ηγεσίας είναι ακριβώς αυτό. Η ειδοποίηση ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει και είναι σε θέση να αντιδράσει. Σωστά. Και η έκφραση αυτή του κοινού αισθήματος βγαίνει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μας, ο οποίος και εχθές στο στόλο, όλα αυτά είναι σημεία ότι ετοιμαζόμαστε. Μην τολμήσετε, το δόγμα μας της αποτροπής θα λειτουργήσει και θα πληρώσετε ακριβά για αυτό το τόλμημά σας. Σωστά. Αυτό νομίζω είναι και αυτό είχα να απαντήσω στην ερώτηση. Στρατηγέ μου, και στο παρελθόν είχατε τοποθετηθεί για την ανάγκη θεσμοθέτησης και λειτουργίας Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Σήμερα πια έχουν κατά μέτωπο ανοιχτά εθνικά, διπλωματικά και στρατιωτικά ζητήματα. Πιστεύετε πως έχουν οριμάσει οι συνθήκες επιτέλους για την πραγματοποίηση αυτής της απόφασης? Ναι. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια, είναι ένα θέμα που έχω πλέον την ευχέρεια, ευρισκόμενος στη σύνταξη, εννοώ στο να μην είμαι σε ενεργό δράση,
να ασχολούμαστε με παραπέρα θέματα. Ξέρετε, αν θα μου λέγατε, τέλος πάντων, παντού μας λέτε ότι είμαστε καλά και καλύτερα για τους Τούρκους ή τουλάχιστον το ίδιο. Θα έλεγα ότι εδώ υστερούμε, ενώ η Τουρκία το τόνισα στην αρχή, ότι ό,τι κι αν κάνει, από τα πιο απλά, από τα πιο ανόητα, από τα πιο έτσι των ακραίων στοιχείων εκεί, των γκρίζων λύκων, ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν λεχθεί, προέρχεται, έχει συζητηθεί και έχει μελετηθεί στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και το τονίζω. Εμείς έχουμε το ΚΙΣΕΑ, ένα αντίστοιχο. Μπορώ να πω και το έχω πει, τέλος πάντων, το έχουμε γράψει, το έχουμε συζητήσει, ότι δεν είναι το ΚΙΣΕΑ το όργανο εκείνο, το ευέλικτο, το γρήγορο που θα αντιμετωπίσει μια κρίση που έτσι όπως πρέπει, με τους τρόπους που πρέπει, που προβλέπεται, γιατί αν είχα χρόνο θα λέγαμε τι είναι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Δεν είναι ούτε όργανο που καλείται ad hoc, ούτε ξέρω εγώ ένα 5-6 που επιλέγει ο Πρωθυπουργός, ο υπεύθυνος βέβαια, ο Πρωθυπουργός, κάνα δύο συμβούλους, ενδεχομένως κάνα αρχηγό, πρώην, αναλυτές κτλ. Όχι, αυτό είναι ένα σταθερό συμβούλιο. Δείτε την Αμερική, δείτε τον Τραμπ, που πολλοί τον λένε όπως τον χαρακτηρίζουν, έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι, διότι δεν ισχύει μόνο η άποψη του ενός. Ας είναι αυτός πρόεδρος της Αμερικής. Ούτε Ερντογκάν. Έχει το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που αναλύει τα πάντα μεθοδικά, σταθερά, με προσωπικότητες, θα έλεγα, που έχουν εμπειρίες και γνώση, αναλυτές. Έχουμε αστέρια διπλωμάτες. Έχω γνωρίσει την πορεία μου αρκετούς που αυτοί κάθονται τώρα στο περιθώριο ή γράφουν οι άνθρωποι. Δεν σημαίνει τίποτα. Έχουμε, γιατί όχι, στρατηγούς εξαίρετους. Δεν λέω για αρχηγούς. Εξαίρετους στρατιωτικούς, ακόμα και μικρών βαθμών, που πέραν από τις εμπειρίες τους σπούδασαν, έχουν κάνει μεταπτυχιακά. Έχουμε κάτι στην Ινστιτούτα Στρατιωτικών Μελετών, Στρατηγικών Μελετών. Έχουμε δηλαδή πρόσωπα που θα μπορούσαν να μπουν σε ένα θεσμοθετημένο όργανο, που αυτό θα λεγόταν Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, να προβλέπουν, να μελετούν όλα τα πιθανά να γίνουν και σε κάθε στιγμή. Αυτό είναι απαραίτητο όργανο του Πρωθυπουργού και χωρίς, σας λέγω, να θέλω να επισέλθω σε πολιτικά, μου κάνει αλήθεια εντύπωση. Τόσοι πρωθυπουργοί, ακόμα και ο Τσίπρας, ο νέος άνθρωπος αυτός ο πρωθυπουργός, δεν αισθάνονται την ανάγκη ότι πρέπει να έχουν ένα όργανο θεσμοθετημένο που θα τους παράγει ενημερότητα και τρόπους αντιμετωπίσεως κάθε φαινομένου. Ας δούμε μια ματιά, σας λέω εγώ, στο γειτονικό μας. Εχθές ακούσατε ότι συνήλθε εκτάκτως. Το λέω αυτό και μας τρομάζει. Μας τρομάζει με την έννοια να λάβουμε μέτρα. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας χθες συνήλθε εκτάκτως και ο Ερντογκάν είπε αμέσως: δεν υποχωρούμε στα δικαιώματα και στα συμφέροντά μας σε Αιγαίο και Κυπριακή ΑΟΣ. Και λέει ένα σωρό πράγματα εκεί πέρα. Όπως επίσης θα συζητήθηκαν θέματα ΑΟΣ Κυπριακής, Ανατολικής Μεσογείου και βέβαια Αιγαίου, και ότι τη συμπεριφορά που έχουμε, λέει, που δείχνουμε οι Έλληνες, που δεν είναι συμπεριφορά καλής γειτονίας. Αυτά τα είπανε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Εμείς σε ποιο συμβούλιο θα τα λέγαμε? Δεν κατακρίνω κανέναν υπουργό. Όμως πολλές φορές είμαστε μάρτυρες σωστών θέσεων του Υπουργείου, ας πούμε, Εξωτερικών, σωστών θέσεων του Υπουργείου Άμυνας, ο καθένας εκφράζει το Υπουργείο του, σωστών θέσεων ενδεχομένως του Πρωθυπουργού, όχι ενδεχομένως του Πρωθυπουργού, όμως αυτά δεν έχουν την κοινή προέλευση. Έτσι. Να έχουν δηλαδή δουλευτεί, επεξεργαστεί από αυτό το θεσμοθετημένο όργανο, το λεγόμενο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ευχαριστώ που με ρωτάτε γι' αυτό. Πρέπει παντού είναι να ακούγεται. Σημαντικό, ναι. Αν έχουμε και ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, σας λέω, δεν φοβούμαστε τίποτα. Ναι, είναι απλωμένη η Ελλάδα σε νησίδες, μικρονησίδες, στη νερό, στην Στρογγύλη κτλ. Όλα αυτά είναι εθνικός χώρος και για όλα αυτά υπάρχουν βέβαια, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα αν είχαμε αυτό το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που όμως κλείνω με αυτό στην ερώτησή σας, ότι είδαμε προημερών ότι ένας πρόεδρος αρχηγός κόμματος πήγε στον Πρωθυπουργό, αυτό πρώτη φορά το είδαμε, και μιλούσανε για το επίμαχο αυτό θέμα. Το θέμα του Συμβουλίου, και από ό,τι είδα εγώ στις ειδήσεις, τον άκουσε προσεκτικά ο Πρωθυπουργός. Μιλούμε για τον πρόεδρο του ποταμιού. Δεν σταματάει όμως και το θέμα. Προημερών τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, νομίζω από τη ΣΥΜΗ, μίλησε για Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Δηλαδή, όλος ο πολιτικός κόσμος πλέον, και μπαίνει στην ερώτηση αυτό, καθώς βλέπει την ένταση, καθώς βλέπει αυτά τα θέματα,
σκέφτεται ότι λείπει αυτό το όργανο. Όχι ότι δεν θα γίνει δουλειά χωρίς αυτό το όργανο ή δεν γίνεται ως τώρα, αλλά είναι βέβαιο ότι θα γίνει πολύ καλύτερα κάθε τι. Να έχουμε κι εμείς το αντίπαλο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που έχουν οι Τούρκοι. Σε όλα τα άλλα είμαστε, αν δεν υπερέχουμε, τουλάχιστον είμαστε ίσοι με αυτούς και μπορούμε να εφαρμόσουμε κατά τρόπο επιτυχέστατο το δόγμα μας, που είναι το δόγμα αποτροπής. Και εξηγώ κλείνοντας ότι αποτροπή δεν σημαίνει ότι θα πολεμήσω μετά. Η αποτροπή γίνεται να δει την ισχύ μας ο εχθρός και να μην τολμήσει να κάνει κάτι. Αν όμως τολμήσει, να γνωρίζω θα το πληρώσει ακριβά. Αυτό είναι το δόγμα μας και πιστεύω, εκτός αν έχετε να με ρωτήσετε άλλα πράγματα, ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις αλλά και η πολιτεία είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε ενδεχόμενο. Νομίζω, κύριε στρατηγέ μου, ότι τα είπατε πάρα πολύ καλά. Να σας ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως για την συμμετοχή στη σημερινή μας εκπομπή και για όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και ήθελα μέσα από το μέσο σας έτσι να περάσω την αγάπη μου στο θρακιώτικο λαό, σε όλον, αλλά δεν αφήνω την Ξάνθη που ήταν το στρατηγείο μου ως Δέλτα Σώμα Στρατού, την Κομωτινή με την ιστορική της και σημαντική θέση και ρόλο, και βέβαια τον Εύρο τον αγαπημένο, που όλα αυτά συμβαίνουν και ότι εκεί είναι η ψυχή μας όλων. Να είστε καλά και ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία. Και εγώ σας ευχαριστώ, στρατηγέ μου, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό να βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.